Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί και όσοι μας ακούτε και μας βλέπετε και προσέχετε αυτά που λέμε, γιατί χρειάζεται πάντοτε προσοχή για να μπορέσει κανείς να αποτυπώσει τα λόγια τα οποία εδώ λέμε, τα οποία δεν είναι λόγια δικά μας, αλλά λόγια που προέρχονται από τους πατέρες της Εκκλησίας, από την ίδια την Ορθοδοξία, τα οποία λόγια αυτά άκουσαν όχι μόνο τώρα ακούστηκαν, αλλά έχουν ακουστεί από χιλιάδων ετών πριν, από τους μεγάλες πατέρες και από όλους τους άλλους. Σήμερα θα αποσημειώσεις κάποιου προσώπου, κάποιου ιεράρχου μας, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε τις εμπειρίες του όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και επισκέφτηκε εκεί το ναό της μεγάλης, το ναό των ονείρων μας, τη Μεγάλη Σοφιά, την Αγία Σοφιά. Την Αγία Σοφιά λοιπόν της Κωνσταντινούπολης, που είναι η Αγία Σοφία του Θεού, που τόσο οι Τούρκοι την μισούν, ώστε την πόλη του Κωνσταντίνου, τη Μεγάλη, τη Βασιλεύουσα, την ονόμασαν Ισταμπούλ. Αλλά και αυτό όμως έχει ελληνικότητα μέσα, διότι σημαίνει Ιστιμπόλη, Ιστιμπόλη, Ισταμπούλ. Για μας όμως πάντοτε είναι η Κωνσταντινούπολης. Και αξίζει κανείς να επισκεφτεί εκεί τα μέρη αυτά. Αξίζει κανείς να τα επισκεφτεί τα μέρη αυτά, διότι δεν είναι ένας τουρισμός άνευ περιεχομένου όπως κάνουμε συνήθως. Ο Σωκράτης, ο αρχαίος πρόγονός μας, ήλεγχε πάρα πολύ, όπως ξέρουμε, τους Αθηναίους. Και αυτοί τον ευαργιώτησαν μερικές φορές και του λέγανε: «Βρε Σωκράτη, φύγε λίγο από την Αθήνα. Πήγαινε κάνα δύο μήνες εκδρομές να πας κάπου, στην Κόρινθο, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις». Αυτός όχι. Έλεγε ότι θα μένω εδώ στην Αθήνα, λέει. Και εκείνοι επέμεναν ότι χρειαζόταν να κάνει μια αλλαγή, να δει και άλλα μέρη, αλλά ο Σωκράτης είπε το εξής, ότι όπου και να πάω, σε όποια γη και να βρεθώ, εκεί τα ίδια πράγματα θα δω. Και εκεί θα δω θάλασσα και βουνά. Θα δω τους ίδιους ανθρώπους, θα δω όργωμα της γης, θα δω δέντρα γνωστά και θάλασσα γνωστή. Και έτσι ο Σωκράτης δεν έφυγε ποτέ, περίγραφο πράγμα, από την Αθήνα. Αλλά αντεστρατεύεται και με την τάση αυτή της εξωστρέφειας που υπήρχε στην εποχή του, διότι τους έλεγε ότι προσπαθείτε να γνωρίσετε τις πόλεις, τον πλανήτη, τους γύρω λαούς κλπ. Κλπ. Και εν τινή μέτρο αυτό χρειάζεται. Προσπαθείτε να γνωρίσετε τα άστρα του ουρανού και προσπαθείτε να τα δείτε κοντύτερα και να τα ζυγίσετε, να δείτε πόσο βαριά και πόση απόσταση έχει το ένα από το άλλο. Προσπαθήσατε να γνωρίσετε όλο τον κόσμο, αλλά αγνοείτε ένα πράγμα. Αγνοείτε τον εαυτό σας και αυτή είναι η αμαρτία σας, διότι η υψίστη φιλοσοφία είναι το γνώθις αυτόν. Και συνεπώς, ο Σωκράτης ήταν ένας από τους λίγους που ήταν εναντίον αυτής της επιστημονικής εξωστρεφίας, θα τη λέγαμε. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί έχουν γράψει για την ψυχή του ανθρώπου, όπως είναι ο Ντοστογεύσκη, ο Παπαδιαμάντης, τους αναφέρουμε γιατί είναι βυθοσκόποι των βαθέων της ψυχής, αλλά και ο Αλέξης Καρέλ, ο οποίος πιθανόν να είχε καταγωγή ελληνική, έγραψε ένα περίφημο βιβλίο που λέγεται «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος», «L'homme l'inconnu», αυτός που δεν ξέρουμε, που δεν γνωρίζουμε. Και ποια είναι η λύση λοιπόν του δύσκολου προβλήματος του να μάθουμε τον εαυτό μας? Μέσα σε 2, 3, 4 χιλιάδες ανθρώπους δεν θα βρεθεί ένας που να πει ότι εγώ γνωρίζω καλά τον εαυτό μου. Ο εαυτό μας είναι ένα αντικείμενο συνεχούς ερεύνης. Και ένας νεότερος φιλόσοφος λέει ότι λύσεις του προβλήματος είναι ένα. Νομίζω ότι το είπε ο Τσιριντάνης, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
λέει ότι η λύση του προβλήματος είναι ένα. Αν θέλετε πραγματικά να λύσετε το πρόβλημα του αγνώστου εαυτού και να λύσετε αυτό το φιλοσοφικό αξίωμα του Σωκράτη και του Καρέλ, είπε ότι η εξομολόγηση είναι εκείνο που βοηθάει τον άνθρωπο να διερευνήσει το βάθος του. Είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος, εάν δεν τον γνωρίζουμε, εάν δεν τον ξέρουμε, έχουμε πέσει σε βραθύ γκρεμό, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μέσα σε ένα γκρεμό, στο βάθος μιας χαράδρας. Πράγματα φοβερά μας λένε μερικές φορές οι σοφοί. Και έχουμε σήμερα εκατομμύρια των εκατομμυρίων ανθρώπων να αλωνίζουν τη γη, να πηγαίνουν τουρισμό, να πηγαίνουν μελαγχολικοί και να γυρίζουν μελαγχολικοί, προσπαθώντας να διασκεδάσουν τον εαυτό τους. Αλλά θα έρθει η μέρα και η ώρα, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, που κανένας δεν θα κουνάει από το σπίτι του, γιατί τα πράγματα θα είναι τόσο δύσκολα παγκοσμίως, και το βλέπουμε αυτό σήμερα, μετά τα τόσα που έγιναν, τα τόσα πράγματα που γίνανε, το Τσερνομπίλ, τώρα τελευταία το τσουνάμι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία η τρομοκρατία. Και η Αποκάλυψη μας λέει μέσα ότι θα έρθει στιγμή που οι άνθρωποι όχι μόνο δεν θα φεύγουν από τα σπίτια τους, αλλά θα μπαίνουν μέσα σε χαρακώματα, μέσα σε τρύπες της γης και θα λένε στα βουνά να τους κρύψουν. Τόσο πολύ δηλαδή θα φτάσουν τα πράγματα στο απροχώρητο, ίσως με πυρηνικούς πολέμους. Δεν ξέρουμε τι μέλλεται να δούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε δίπλα στην Εκκλησία, διότι εκεί είναι η σωτηρία μας. Και ενώ αυτός ο ιεράρχης μας λέει ότι σωματικός δεν έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη, λέει, μέχρι τώρα, εντούτοις λέει, από μικρό παιδάκι ονειρευόμουν να πάω εκεί. Κάποτε λέει ακούσαμε τη λέξη επιστράτευση, δεν ξέραμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Ήτανε το 1912, ήτανε μικρασιατική εκστρατεία, το 20. Και οι μανάδες έλεγαν στα παιδιά τα μικρά ότι ο πατέρας σου και τα αδέρφια σου φεύγουνε διότι πάνε να ελευθερώσουν τα αδέρφια σου, πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Πάντα αυτός ο λαός είχε μέσα του αυτή την ελπίδα, τη μεγάλη ιδέα, έτρεφε μέσα του την αγάπη αυτή προς τις αλυσμόνητες αυτές πατρίδες και τη Σμύρνη, τον Ξεσηκωμό και τον Ξεριζωμό, τον οποίον υπέστησαν και στον Πόντο και σε όλες αυτές τις πατρίδες, και είχαν πόθο να πάνε ελεύθερα να λειτουργηθούν στα μέρη που είχαν γεννηθεί οι παλιότεροι. Βέβαια, μια γενιά έφυγε και αυτό το όνειρο ακόμα δεν πραγματοποιήθηκε. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τα σχέδια του Θεού και τι τεύξεται η επομένη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Πολλοί και σήμερα ακόμα μας λένε ότι πλησιάζει ο καιρός και σιγά σιγά θα έρθει η εποχή που η πόλη θα πλησιάσει περισσότερο σε εμάς και εμείς θα είμαστε κοντά της. Είναι το όνειρο της αγαπημένης πατρίδας, την οποία δεν ξέχασαν οι πρόγονοί μας, τα κύτταρά μας, εκείνοι που έζησαν εκεί πέρα 11 και πλέον αιώνες. Όταν πήγανε στη Σμύρνη τα πρώτα στρατεύματα, γονιπετής λέει οι Έλληνες υποδέχτηκαν το στρατό, διότι θεώρησαν ότι ελευθερώνονται από τη σκλαβιά. Και λίγα χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, ο πλαστήρας έβλεπε την Άγκυρα. Αλλά σε λίγο, καταστροφή. Το όνειρο έπεσε και συνετρίβει. Ποια είναι η αιτία? Πολλοί ιστορικοί μας έχουν εξηγήσει τι συμβαίνει και τι συνέβη τότε. Πάντως τα αίτια δεν είναι ένα και δύο, αλλά πολλά. Πολλοί λένε ότι το κυριότερο αίτιο είναι η διχόνοιά μας. Αν δεν είχαμε διχόνοια, αν είμαστε ενωμένοι, θα φτάναμε μέχρι τα άστρα. Αν όμως όποτε διαιρούμεθα όμως, φτάνουμε μέχρι το τέλος, το τελευταίο του Άδη επίπεδο. Αλλά ενώ νοερός επισκεπτόμαστε πολλές φορές τις αλυσμόνητες αυτές πατρίδες, λέει
ο ταξιδιώτης αυτός με τρεις άλλους συναδέλφους ιεράρχες και με εντολή της Ιεράς Συνόδου βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη με το αεροπλάνο σε μια ώρα και ένα τέταρτο από την Αθήνα. Φτάσανε σε ένα μαγευτικό τοπίο που είδαν από πάνω, διότι εκεί δύο ήπειροι, Ευρώπη και η Μικρά Ασία, χωρίζονται με ένα πορθμό. Αυτός ο πορθμός χωρίζει δύο ήπειρους. Και είναι ένας κολπίσκος ο οποίος συσχωρεί δίκην ξύφους και δημιουργεί μια χαριτωμένη άβλακα εκεί, διότι σε ημέρες πολιορκίες εκεί ακριβώς έδαιναν το σημείο εκείνο για να μην περάσουν τα πλοία. Ρώτησε ένα γέροντα επίσκοπα, μας λέει, είναι τυχαίο έτσι έγινε αυτό, έτσι φύτρωσε εδώ η Κωνσταντινούπολη, η πόλη? Και αυτός πιστός άνθρωπος του απάντησε, τίποτε δεν είναι τυχαίο. Η διάπλαση αυτή του εδάφους που ενώνει δύο ηπείρους, τον Εύξηνο Πόντο και τη Μεσόγειο, και η διαρρύθμιση αυτή του εδάφους δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά είναι έργο της Θείας Προνοίας, απάντησε ο πιστός ιεράρχης. Διότι όλοι πρέπει να ομολογήσουμε, αγαπητοί μου, μια αλήθεια, ότι συντελεί και ο τρόπος σε κάτι, αλλά στον πολιτισμό, αλλά συντελεί και ο τρόπος. Συντελεί και ο τρόπος, συντελεί και ο τόπος. Και ο τρόπος και ο τόπος. Τοπικός και τροπικός, δηλαδή. Αν στην Ελλάδα ανακτήθηκε μια φιλοσοφία τέτοια, όπως την ξέρει όλη η ανθρωπότητα, αυτό οφείλεται και στον τόπο. Θα έπαιρνε πολύ να εξηγήσουμε γιατί τα βουνά και χαράδρες φιλοξένησαν ελεύθερες ψυχές, αλλά ίσως το καταλαβαίνουμε ενδόμηχα ότι αν μείναμε σε αυτόν τον τρόπο, μείναμε από τη δίψα της ελευθερίας. Γιατί ανέβηκαμε στα βουνά τα ψηλά και μείναμε εκεί όταν χρειάστηκε, όπως οι σουλιώτες και όπως οι κλέφτες και οι αρματολοί. Για την αξιοποίηση λοιπόν αυτού του θεσπεσίου τοπίου, η πρόνοια του Θεού έστειλε έναν άνθρωπο, το Μέγα Κωνσταντίνο, για τον οποίο έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε κέντρο τη Ρώμη, αλλά εκεί ασφιχτιούσε, διότι μέσα στην πρωτεύουσα της ειδωλολατρίας δεν ικανοποιείται η ψυχή αυτού του πραγματικού χριστιανού, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Και εξέτασε και βρήκε το Βυζάντιο και εκεί θέλησε να κάνει τη νέα πρωτεύουσα. Και ύψωσε ένα πελώριο σταυρό και το σύνθημά του, από όραμα που είδε τον ίδιο τον Χριστό να του μιλάει, έγραψε πάνω στο σταυρό αυτό «Εν τούτο νίκα». Και με αυτό το σύμβολο, αυτό το λάβαρο, κέρδιζε τη μία μάχη μετά την άλλη με τη βοήθεια της Θείας Προνοίας. Το Βυζάντιο είχε σαν σκοπό βαθύτερο να διαδώσει τη θρησκεία στον εσταυρωμένο, και αυτή την ιστορία τη μισούν οι Δυτικοί, διότι είναι πραγματική και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, ότι διαμόρφωσε ολόκληρο τον πολιτικό χάρτη εκ των υστέρων, έγιναν οι Ρώσοι Ορθόδοξοι και πολλά άλλα πράγματα συνέβησαν εκείνα τα 11 χρόνια, όπου οι Έλληνες, εμείς είμαστε, οι Βυζαντινοί δηλαδή, είμαστε πλανητάρχες. Αν το πούμε ότι υπάρχει πλανητάρχης, γιατί είπαμε ότι μόνο ένας πλανητάρχης υπάρχει και αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά εάν κανείς δεν μιλήσει για την ιστορία της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, εν τούτης, τα βράχια και οι πέτρες εκεί ομιλούν. Μιλάνε και λένε ποια είναι η ιστορία και ποια είναι η πραγματικότητα. Και μου είπε κάποιος Κωνσταντινούπολίτης, ο οποίος συγχωρέθηκε, ας είναι αιωνία του η μνήμη, οι Τούρκοι κάθονται στην πόλη με ένα πόδι. Παρόλα τα 400 χρόνια, κάτι μέσα στο υποσυνείδητο τους λέει ότι κάποια στιγμή θα φύγουν από εκεί. Γιατί και μην ξεχνάμε ότι το 1/3 των Τούρκων είναι κρυπτοχριστιανοί. Είναι χριστιανοί κατά βάθος και ψυχικά και πνευματικά, ανήκουν εκεί.
Αλλά κάτι άλλο που έκανε μεγάλη εντύπωση στον άνθρωπο αυτό, τον επισκέπτη, όπως μας λέει, είναι η μεγάλη, η Αγία Σοφία. Το θαύμα των αιώνων, τι λέει, το θαύμα των αιώνων. Δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτόνημα η Αγία Σοφιά, ένα σπάνιο αρχιτεκτόνημα της εποχής εκείνης, αλλά είναι ο ναός αυτός θαυμαστός για την τοποθεσία του. Είναι θαυμαστός για την τυχοποιία του, για τη μεγαλοπρέπειά του εν γέννη, διότι κατέχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη έκταση και πολλές χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να εκκλησιαστούν με άνεση μέσα στο ναό αυτό. Αρκετές χιλιάδες. Προκαλεί το θαυμασμό λοιπόν για την, για τον τρόπο με τον οποίο ενεγέρθει. Τρεις είναι οι ναοί της χριστιανοσύνης. Πρώτη είναι Αγία Σοφιά, μετά είναι ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη και ο Άγιος, και ο Άγιος Παύλος στο Λονδίνο. Αλλά ο Άγιος Πέτρος λέει κράτησε να χτιστεί 120 χρόνια. Ενώ ο ναός του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο χρειάστηκε 37 χρόνια για να χτιστεί. Ο δε ναός της Αγίας Σοφίας εκτίστηκε μέσα σε 5 χρόνια. Είναι ταχύτατος ο ρυθμός αυτός. Και πολλοί επιστήμονες σήμερα, αρχιτέκτονες, μελετάνε αυτό το αρχιτεκτόνημα και βλέπουν ότι μια άλλη ενέργεια και μια άλλη δύναμη υπάρχει μέσα σε αυτό το κτίριο. Είναι φανερό δηλαδή ότι αυτό το κτίριο δεν έγινε όπως τα άλλα κτίρια, αλλά έγινε και με τη βοήθεια του Θεού. Διότι το όνομα της Αγίας Σοφίας, αν θα μπορούσε κανείς να το πει όνομα, είναι εξαήλωσης. Υπάρχει ψυχολογικός νόμος που ο άνθρωπος ό,τι αγαπάει, αυτό το περιποιείται, το φτιάχνει, το σκέπτεται, το συγγυρίζει συνεχώς, το κρατάει καθαρό. Και αυτός είναι ο γήινος έρωτας. Αλλά ο ουράνιος έρωτας όμως είναι ακόμα ισχυρότερος. Και αυτό αποδεικνύουν οι Άγιοι, οι οποίοι θυσιάζονται για αυτόν τον ουράνιο έρωτα. Και αν από τα υλικά κανείς μπορεί να μεταφερθεί στα πνευματικά, θα λέγαμε ότι πάντοτε το αντικείμενο της αγάπης σου το σκέφτεσαι, το συζητάς, το έχεις συνέχεια στη μνήμη σου και στα λόγια σου. Το βλέπεις στο όνειρό σου και είσαι προσκολλημένος αυτό. Έστω και αν βρισκόμαστε μακριά από την Ελλάδα, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στη Γερμανία, η Ελλάδα μερικών είναι μέσα στην καρδιά τους καθημερινά. Και πολλοί, πιο πολλοί είναι εκείνοι που αγαπούν την Ελλάδα όταν βρίσκονται έξω, στο εξωτερικό, παρά όταν εμείς είμαστε εδώ και ζούμε εδώ. Το υπερασπίζεσαι εκείνο που αγαπάς, το ζωγραφίζεις εκείνο που αγαπάς, το φιλοτεχνείς εκείνο που αγαπάς, το στολίζεις, όπως το παιδί σου. Και μέσα στις γήινες αγάπες και μέσα στα γήινα πράγματα, μια αγάπη είναι δυνατότερη από τη γήινη αγάπη. Είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Χριστού. Στην κορυφή όλων των ερώτων, λένε οι πατέρες, είναι ο έρωτας του Θεού. Έτρωσε στην καρδιά μου έρωτη, λέει ο ποιητής. Με χτύπησες με βέλος στην καρδιά μου, Κύριε, λέει, με το βέλος και με λάβωσες. Πόσες φορές δεν βλέπουμε αυτόν τον έρωτα μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ και στα κείμενα των Αγίων Πατέρων, όπως του Σιμεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος, εάν δεν ξέρει κανείς, νομίζει ότι είναι ερωτευμένος πραγματικά. Σφόδρα ερωτευμένος φαίνεται με τον Ιησού Χριστό ο Άγιος Σιμεών, αλλά και πολλοί άλλοι όπως ο Άγιος Ιγνάτιος κλπ, ο οποίος λέγανε «Ο αίρος της ζωής μου είναι ο Χριστός». Και αν η εποχή μας λένε με γη ότι είναι ερωτική, εντούτοι είναι η πιο ανέραστη εποχή από απόψεως πνευματικής, διότι πολύ λίγοι σήμερα αγαπούν τόσο βαθιά και τόσο δυνατά το Θεό, τον Ιησού Χριστό, τους Αγίους και την Εκκλησία μας. Και ένας έρωτας νικάει όλους τους άλλους έρωτες, ο έρωτας του Θεού. Αυτός αλλάζει κυριολεκτικά τον άνθρωπο, τον συνεπέρνει σε τέτοιο βαθμό και είναι μια θεία θεϊκή αρρώστια. Ο Άγιος Ιγνάτιος
λέγεται ότι εφλέγεται κυριολεκτικά, όταν να καίγεται δηλαδή μέσα του από τον έρωτα του Θεού και εγώ ήταν η καρδιά του. Και όταν μαρτύρησε, λέει, τα λιοντάρια που τον ξέσκησαν, άφησαν την καρδιά του. Και μέσα στην καρδιά του υπήρχε, λέει ο ποιητής, τη σεβάστηκαν τα λιοντάρια, διότι μέσα του υπήρχε γραμμένο Ιησούς Χριστός, ο έρωτας της καρδιάς μου. Αυτός ο έρωτας είναι υψηλός, είναι θεϊκός, είναι η κορυφή όλων των ερώτων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και όπως ο Άτλας ο μυθικός σήκωνε στους όμους στο ολόκληρη τη γη, έτσι και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κρατήσανε την Ορθοδοξία και τον αγώνα για την επικράτηση της Ορθοδοξίας σαν νέοι Άτλαντες. Ένας από αυτούς, όπως ξέρουμε, είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος έδωσε ζωή και θάνατο, είπε σωστή θρησκεία και δόγματα ή θάνατος. Και έτσι κράτησε και έγινε στην ιστορικό πρόσωπο ο Άτλας της Ορθοδοξίας, ο οποίος νίκησε τον Άριο με την βοήθεια του Θεού και συνέτριψε τον Αριανισμό, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη παγίδα, ήταν ο Ιαχωβισμός της εποχής. Και οι αυτονομαζόμενοι μάρτυρες του Ιαχωβά, να ξέρετε ότι έχουν ένα Άγιο, ή μάλλον δύο, τον Οργένη και τον Άριο. Αυτούς τους σέβονται, γιατί αυτοί προσπάθησαν να κάνουν το μεγαλύτερο κακό στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά η σοφία του Θεού είναι αυτός ο ναός, ο οποίος ο Απόστολος Παύλος είπε ότι οι Έλληνες ζήτησαν γήινη σοφία, ενώ εμείς κηρύττουμε τη σοφία του Θεού, αυτή που φαίνεται, τους φαίνεται σαν μορία, και κηρύττουμε το Σταυρό, ο οποίος για τους Έλληνες είναι μορία και σκάνδαλο για πολλούς και τους Ιουδαίους. Και τον κήρυξαν από τον Άμβονα πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και εξυψώθη ο πολιτισμός την εποχή εκείνη, όπου ο κόσμος συνέρεε στην Αγία Σοφιά να δει τον Αυτοκράτορα, να δει τον Ιεράρχη του, γιατί μέσα στους δύο αυτούς άρχοντες άφηνε όλη την τύχη του, όλη τη ζωή του και όλα τα όνειρά του. Και υπήρχαν παρόλα τα διάφορα που έγιναν στο Βυζάντιο πάρα πολλοί αυτοκράτορες αξιόλογοι, πιστοί αυτοκράτορες, συνεργάστηκαν και βοήθησαν την Εκκλησία. Για αυτούς λοιπόν που ο Θεός είναι το παν, δεν έχει η Εκκλησία γράψει πως όπως ένας ζωγράφος ζωγραφίζει μια υπέροχη εικόνα, έτσι αυτοί ζωγραφίζουν μέσα στην καρδιά τους την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τώρα υπάρχουν ζωγράφοι, όπως μας λέει και ο επισκέπτης της Αγίας Σοφιάς, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζωγραφίζουν, λέει, σήμερα και βλαστημούν το όνομα των Αγίων και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και κάποτε του έτυχε στην Ακαρνανία, λέει, όταν ήταν πρωτοσύγκελος, να ακούσει μέσα στο ναό μια βλαστήμια. Ψάχνει δεξιά-αριστερά, δεν βρίσκει κανένα. Τελικά βλέπει επάνω ότι είναι ένας επάνω στα μαδέρια και προσπαθεί να κάνει αγιογραφίες και βλαστήμησε. Και του λέει, έλα κάτω παιδί μου, λέει, πάρε αυτά λεφτά και φύγε, μην ξανάρθεις εδώ ποτέ. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους εδώ πέρα. Και τον έδιωξε κακή κακός, γιατί είναι δυνατόν να ζωγραφίζει τους Αγίους και από την άλλη στιγμή τον Παντοκράτορα ή την Υπεραγία Θεοτόκο και από την άλλη στιγμή να βλαστημά. Τότε λοιπόν αυτή είναι η διαφορά, ότι οι άνθρωποι τότε ήταν συνειδητοί και πιστοί. Οι ζωγράφοι αναμίγνυαν τα δάκρυά τους με τα χρώματα. Και όταν έφτασαν λοιπόν εκεί, τους υπεδέχτησαν και μπήκανε μέσα στο ναό για να δουν τι γίνεται εκεί. Μία λέξη τριβέλιζε συχνά το μυαλό του. Εξαήλωσης, εξαήλωσης. Αυτή ήταν η λέξη η οποία μπορούσε να περιγράψει την όψη και την ομορφιά της Αγίας Σοφιάς. Εξαήλωσης, εξαήλωσης. Εκεί βρήκε κάποιους οι οποίοι μετρούσαν. Μετρούσαν το δάπεδο, μετρούσαν τις κολόνες, μετρούσαν τα παράθυρα. Δεν ήταν άνθρωποι πιστοί,
Ήταν μάλιστα ξένοι, λέει, Αμερικάνοι αρχιτέκτονες, οι οποίοι είχαν πάει να φωτογραφήσουν, να μετρήσουν κλπ. Με την άδεια της τουρκικής κυβερνήσεως. Και παρακολούθησε μια συζήτηση εκεί να δω τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι και τι λέτε ότι λέγανε. Πόσα λέει χρήματα ξοδέψανε, λέει, για να φτώσουν αυτόν τον ναό. Αυτός, λέει, όλος ο Τρούλος ήταν γεμάτος χρυσό. Έβγαλε λοιπόν τευτέρια και πολλαπλασίαζε εκεί πόσο χρυσάφι ξοδεύτηκε για την ανέγερση της Αγίας Σοφιάς. Και ξέρετε, αυτή ήταν η χειρότερη εντύπωση που είχε εκεί πέρα, διότι του φάνηκε παράξενο ότι αυτός ο άνθρωπος, αντί για να βλέπει την ομορφιά αυτού του ναού, τι έκανε. Έβλεπε το οικονομικό μόνο μέρος της ανεγέρσης του ναού αυτού και πόσα ακριβώς έγραφε με τα κομπιούτερ και με τα χαρτιά εκεί, πόσα χρήματα ξοδέψανε για να φτιάξουν αυτό το ναό. Αλλά αυτή η ευωδία, λέει, που της ατμόσφαιρας δεν τους έπιασε καθόλου, γιατί δεν είχαν πίστη. Όπως λέει και ο Ιούδας τότε που είπε, τον επείραξε το μύρο που έχησαν στου Χριστού τα πόδια μια γυναίκα αμαρτωλή, έτσι και σε αυτούς τα πάντα είναι μετρημένα με χρήματα. Και έβγαλαν λοιπόν ότι δεν έπρεπε να ξοδέψουν τέτοια υπέρογκα ποσά τότε για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς και μπορεί αυτά τα λεφτά να τα είχαν χρησιμοποιήσει κάπου καλύτερα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Σκέφτηκαν την Αγία Σοφιά σαν ένα ναό που σπαταλήθηκαν πολλά χρήματα. Διότι δεν είχαν πίστη και δεν μπορούσαν να καταλάβουν το ζώπυρο που είχαν μέσα οι αρχιτέκτονες, οι αυτοκράτορες, πώς δαπάνησε το Βυζάντιο τόσα χρήματα από τα βαλάντιά του για να φτιάξει αυτό το αριστούργημα, το οποίο όλη η γη γνωρίζει, αλλά αν τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι σαν business, τότε θα δέχουμε τα πράγματα μόνο σαν δολάρια. Και τις βόμβες πυρηνικές που φτιάχνουν και σκουδεύουν τόσα χρήματα, αυτά δεν τα υπολογίζουμε. Με αυτά θα χτίζανε 10 και 20 Αγίες Σοφιές, 100 Αγίες Σοφιές. Αλλά αυτοί τι κάνουν, αντί για να τα δίνουν να λατρεύουν το Θεό όπως έκαναν οι Βυζαντινοί, τα δίνουν για τη λατρεία του Σατανά, για να τελικά να εξοντώσουν κάθε μορφή ζωής από τη γη, να καταστρέψουν τον πλανήτη. Ας αφημιστούμε λοιπόν και ας ζούμε και εμείς μένουμε στην αδιαφορία μας, αγαπητοί φίλοι, και να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά και καλά και σωστά και ορθόδοξα και ελληνικά. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πνεύμα περισσότερο και όχι η ύλη. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός αποφάσισε να φτιάξει αυτό το μεγάλο αριστούργημα των αιώνων και πολλοί άνθρωποι θυσίασαν κόπο και χρήμα για να βοηθήσουν στην ανέγερση της Αγίας Σοφιάς. Στο πλευρό του στάθηκε η γυναίκα του πάρα πολύ και τον προέτρεψε μάλιστα, όπως λένε, να χτίσει τον ναό αυτό και ως όργανο της Θείας Προνοίας, διότι στη θέση της Αγίας Σοφίας υπήρχαν και δύο άλλοι ναοί. Υπήρχε ένας μικρός ναός των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος ήταν θαυμαστός, ενώ ήταν το 1/10 από την Αγία Σοφία. Για ποιο λόγο όμως? Διότι εκεί ομίλησε ο βασιλεύς των Ιεροκηρύκων, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και πραγματικά, τι να την κάνεις μια μεγάλη εκκλησία άμα δεν έχει μέσα τον Ιεροκήρυκά της? Όχι πως δεν είχε Αγία Σοφία, αλλά δεν είχε Χρυσοστόμους. Τι να το κάνεις ένα κλουβί, οσοδήποτε μεγάλο και χρυσό να είναι, όταν μέσα υπάρχουν άλλα πουλιά, αλλά λείπει το αηδόνι. Όταν υπάρχουν κοράκια μέσα σε ένα τεράστιο χρυσό κλουβί, είναι άχρηστο το κλουβί και τα κοράκια. Ενώ ένα μικρό κλουβάκι αρκεί για να σε ενθουσιάσει όταν βρίσκεται μέσα ένα μικρό πουλάκι που λέγεται αηδόνι και κελαϊδάει υπέροχα. Αλλά το κήρυγμα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρόλο που δεν το ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι, εντούτοις το έχουμε γραμμένο στα βιβλία μας και σήμερα ακούγεται σε όλο τον κόσμο, και αυτή είναι της Ορθοδοξίας νίκη μεγάλη, διότι παρακαταθήκη όλων των αιώνων των πατέρων της Εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια των Ορθοδόξων και στη γλώσσα μας γραμμένη
και μέσα στα βιώματά μας μπορούμε να παρακολουθήσουμε τους Άγιους αυτούς πατέρες. Ποιοι μιλάνε για αρχιτεκτονική λοιπόν σήμερα? Αυτοί που χτίζουν τερατουργήματα, που χτίζουν ολόκληρους πύργους, οι οποίοι από όλες τις απόψεις είναι χειρότερες αισθητικά, όλες αυτές οι κατασκευές από μία Αγία Σοφιά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό μες τους αιώνες. Γιατί? Διότι φαίνεται το μεράκι και η αγάπη του αρχιτέκτονα, όχι η business, όχι το χρήμα και το χρηματιστήριο που σήμερα κατευθύνουν τους σύγχρονους αρχιτέκτονες, τους σύγχρονους ανθρώπους, εκείνους οι οποίοι κάνουν αυτά τα κτίρια, τα μοντέρνα από γυαλί και ατσάλι, τα οποία είναι πολύ σαπάνθρωπα κτίρια. Αλλά οι αρχιτέκτονες της Κωνσταντινούπολης πήγαν και συνέλεξαν από παντού. Από την Πάρο πήραν μάρμαρο, από τη Ρόδο πήραν άργυλο και έφτιαξαν ψηλά-ψηλά τούβλα τα οποία το καθένα έγραφε Ιησούς Χριστός νικά επάνω. Και οι οικογένειες έπαιρναν και έφτιαχναν από αυτά μερικά για να βοηθήσουν και όλοι στην Κωνσταντινούπολη βοήθησαν για να ετοιμαστούν αυτά τα τούβλα τα οποία τέθηκαν το ένα πάνω στο άλλο με τέτοιο τρόπο θαυμαστό, αρχιτεκτονικό, που όπως το σώμα αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα, έτσι και η Αγία Σοφιά αποτελείται από εκατομμύρια μικρά τούβλα. Χιλιάδες ή εκατομμύρια. Αλλά το σώμα του ανθρώπου, βέβαια, εδώ να πούμε, όπως λέει και ο Παύλος, είναι η κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ πιο χρήσιμο το σώμα του ανθρώπου και πολύ πιο σπουδαίο από όλες τις Αγίες Σοφιές του κόσμου. Διότι τα κύτταρα που μας έφτιαξε ο Θεός είναι σαν τα τούβλα της Αγίας Σοφιάς. Τόσο πολύτιμα και τόσο υπέροχα, αλλά ακόμα υπεροχότερα, βέβαια, γιατί ο άνθρωπος είναι κατασκευή Θεού, ενώ η Αγία Σοφιά είναι κατασκευή ανθρώπων με θεϊκή έμπνευση, να το πούμε έτσι. Περιστήλια, κολόνες, τοιχογραφίες, κατεστραμμένα. Για σήμερα. Τότε όμως, για να γίνουν αυτά, χιλιάδες εργάτες εργάστηκαν νύχτα και μέρα και ζήμωναν τον υδρότο τους με το χώμα και με τον ασβέστη για να φτιάξουν αυτό το καλλιτέχνημα των αιώνων, το οποίο 400 χρόνια βρίσκεται μακριά από μας τους Έλληνες. Και όταν χτίστηκε ο ναός αυτός, θαύμασε κανείς τον φοβερό εκείνο τρούλο ο οποίος υπάρχει επάνω. Από τα παράθυρα, από τα οποία μπαίνει μέσα το φως και δεν βλέπεις πια την οροφή, η οποία έχει και αυτή ένα χρώμα τέτοιο κατάλληλο, σαν του ουρανού, αλλά νομίζεις ότι βρίσκεσαι μέσα στον ουρανό. Περιγραφές αυτές της Αγίας Σοφιάς όταν ήδη είχε τελειώσει, αποτελειώσει το κτίσιμό της. Σήμερα φαίνεται αυτή η δόξα της Αγίας Σοφιάς, αλλά λιγότερο. Μας αξιώσει ο Θεός ίσως να πάμε δίχως να χρειαστούμε διαβατήριο κάποτε και να ακούσουμε τον ύμνο των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων που άκουγαν εκεί τα Σεραβίμ και τα Χερουβίμ να μέλπουν δοξασίες στο Θεό και να ανακυκλώνεται το στεφάνι του Βοσπόρου και οι αντάβγες της θαλάσσης στον ουράνιο θόλο και να νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε άλλο κόσμο, στον ουρανό. Συνοδευόμενος λοιπόν ο Αυτοκράτορας από τη Θεοδόρα, πήγε ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, οι δύο αρχιτέκτονες, να του δείξουν το ναό. Τότε ο Άμβωνας λέει ήταν στο μέσον του και ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος το έδειξαν το αρχιτεκτόνημα αυτό και τότε ο Νεστινανός λέει αναφώνησε να νικικά σε Σολομών, σε νίκησα Σολομώντα. Τι θα πει αυτό, ποιο Σολομώντα, για ποιο Σολομώντα λέει, για το Σολομώντα που έκτισε την Αγία Ιερουσαλήμ, το ναό της Ιερουσαλήμ, το ναό, τον περίφημο λαό του Σολομώντος. Σε νίκησα, λέει Σολομών, είπε. Γιατί? Γιατί η Αγία Σοφιά από πολλές απόψεις ήταν ανώτερη και από το ναό που έφτιαξε ο Σολομών. Να είσαι Σολομώντα, λέει. Αλλά
και ο Ηράκλειος και οι αυτοκράτορες που έφευγαν για εκστρατείες μέσα από την Αγία Σοφιά λειτουργούνταν και κοινωνούσαν πριν να πάνε στις μάχες στα σύνορα του Βυζαντίου, όπου υπήρχαν οι εχθροί, οι Πέρσες, οι Άβαροι και όλοι οι άλλοι. Υπήρξαν πάρα πολλοί, εκατοντάδες μάχες έκανε με τους αντιπάλους στο Βυζάντιο και από όλες τις λειτουργίες μία είναι ιστορική λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Ας πούμε γι' αυτό, γιατί ο χρόνος περνάει. Ήτανε μήνας Μάιος, κατά τον οποίο τα σκήθη, τα πλήθη των Αράβων, τα στίβη των Αράβων πολιορκούσαν και των Τούρκων, πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Ήτανε η τρίτη μεγάλη πολιορκία. Και ο Μωάμεθ ο δεύτερος επιτίθεται Λαύρος, ο οποίος ήταν και από γένος ελληνικό, μάνα ελληνική, Ελληνίδα, αλλά βρήκε στεναρά τα στήθη των Ελλήνων που είχαν απομείνει εκεί, των Βυζαντινών, οι οποίοι είπαν ότι δεν σου παράδειδουμε την πόλη, έλα εσύ να την πάρεις, ένα καινούριο νέο μολόν λαβέ, είπε ο Κωνσταντίνος ο Αυτοκράτορας, ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Και εισήλθαν Βάνδαλοι εκεί, χειρότερα τους Τούρκους, λέει, και κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και έγιναν τα απείρως χειρότερα από τα εγκλήματα που έφτιαξαν και έκαναν όλοι οι προηγούμενοι και σύλλησαν το σώμα της Κωνσταντινούπολης. Λένε πως η μεγάλη φθορά, η αρχή της φθοράς, έγινε από τους σταυροφόρους του Πάπα. Οι ιστορικοί τα λένε, δεν τα λέμε εμείς. Αλλά ο Μωάμεθ ήταν το τελευταίο χτύπημα. Τότε ο Κωνσταντίνος στην απελπισία του, στην προσπάθειά του να διασώσει ό,τι διασωζότανε, τι έκανε, έστειλε στον Πάπα αντιπροσωπεία. Και ο Πάπας είπε, θα σας βοηθήσουμε εάν υποταχτείτε σε εμάς. Τι κάνουμε τώρα? Αν με δεχτείτε ως πρώτο αρχηγό και κεφαλή της Εκκλησίας, θα σας στείλω πλοία να σας βοηθήσω. Και τότε μια μερής των αρχόντων ετέθη με τον Πάπα και είπανε ναι, να πάμε με τον Πάπα να σωθούμε, και άλλοι είπανε όχι, όχι, ποτέ με τον Πάπα, διότι ο Πάπας δεν έχει σκοπό να μας βοηθήσει, αλλά να μας εξαφανίσει, να μας απορροφήσει. Και έδωσαν σαν σύνθημα τότε, καλύτερα να έχουμε Τούρκου φακιόλι, παρά την τιάρα του Πάπα. Κακόν ο Τούρκος, κακόν ο Πάπας, εκ των δύο κακών ο Τούρκος καλύτερο. Αυτό επικρίθηκε πάρα πολύ από πολλούς. Όμως κάποιοι σοφοί, πατέρες της Εκκλησίας, είπαν ότι επειδή μας κατέλαβαν οι Τούρκοι, δεν χάσαμε την Ορθοδοξία μας. Αν μας κατελάβανε ο Πάπας, τότε δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία καθόλου. Δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία. Ούτε θα υπήρχε Ελληνισμός. Και αν έγινε αυτό, το οφείλουμε στην αντίσταση που προέβαλαν αυτοί οι ήρωες, ας είναι αιωνία η μνήμη τους, αυτοί οι ήρωες οι οποίοι δέχτηκαν να πεθάνουν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος τους, όπως ήθιστε στους Έλληνες. Η τελευταία νύχτα ήταν αλυσμόνητη. Ήτανε 28 προς 29 Μαΐου. Και εκεί, τότε, χτυπήσαν οι καμπάνες και αναφτήκανε τα κάντυλα της Εκκλησίας, της Αγίας Σοφιάς, και οι γυναίκες, παιδιά, μοναχοί, όσοι υπήρχαν, όλος ο λαός που είχε απομείνει στην πόλη, ταλαιπωρημένοι και πολιορκημένοι, πήγαν για τελευταία φορά να παρακαλέσουν μέσα στην Αγία Σοφιά το Θεό να τους βοηθήσει. Και να, καθώς ήταν όλος ο κόσμος μαζεμένος στην Αγία Σοφιά, εμφανίζεται και ο Αυτοκράτορας. Δεν φοράει βασιλικά ρούχα, φοράει τα ρούχα του τοξότη, του πολεμιστή. Βγάζει τα πέδιλά του και απέριτος εισέρχεται για τελευταία φορά στο ναό της Αγίας Σοφίας. Τα πλήθη κλαίνε βλέποντας το βασιλιά τους με αυτό το μεγαλείο της αποφάσεως που είχε πάρει
ότι δεν παραδίδουμε την πόλη αλλά θα πεθάνουμε εδώ, σαν άλλον, σαν έναν άλλον Λεωνίδα Σπαρτιάτη. Πλησίασαν στο Άγιο Ποτήριο και κοινώνησαν για τελευταία φορά τα άχραντα μυστήρια. Αυτή η Αγία Κοινωνία θα μείνει αξέχαστη. Ιστορικοί την περιγράφουν σαν μια θεία μυσταγωγία που οι άνθρωποι έκλαιγαν και κοινωνούσαν και τα δάκρυά τους έπεφταν, αναμειγνύονταν με το σώμα του Κυρίου και το αίμα του Κυρίου μέσα στο δισκοπότηρο. Η πιο δύσκολη και σκληρή στιγμή της αυτοκρατορίας ήταν αυτή. Αλλά η ψυχή τους αδάμαστη πετούσε και μαχότανε στα κάστρα. Όταν κοινώνησαν, λέει, σαν λιοντάρια βγήκαν έξω αποφασισμένοι ή να ζήσουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν. Αυτή ήταν η μοίρα των περισσότερων αδελφών μας στους πολέμους, οι οποίοι κοινωνούσαν και έβγαιναν ή για ζωή ή για θάνατο. Στη συνέχεια την ξέρουμε, την άλωση της Κωνσταντινούπολης την ξέρουμε, με την τρίτη εκείνη εκστρατεία επίθεση που έκανε, ενώ ήταν έτοιμοι να φύγουν γιατί είχαν χάσει πάρα πολλούς, οι 15.000 πάνω στα κάστρα κατόρθωσαν να αντισταθούν και να εξοντώσουν 60.000, αλλά έμεναν ακόμη στήφοι από την Ανατολή, τα οποία συνεχώς επιστρατεύονταν και δεν ήταν εύκολο πλέον να αντισταθούν. Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της πίστεώς μας και του Αγίου Κωνσταντίνου. Και ας μην ξεχνάμε το μεγάλο όνειρο. Η πόλης βέβαια εάλλο, αλλά η ψυχή του Έλληνα ποτέ δεν εάλλο. Ποτέ δεν αλώθηκε η ψυχή. Είναι ελεύθερη η ψυχή του Έλληνα. Είναι ερωτευμένος ο Έλληνας με την ελευθερία. Σφοδρό έρωτα έχει με την ελευθερία κάθε χριστιανός. Και έτσι μας έμεινε η μεγάλη ιδέα, μας έμεινε το όνειρο, μας έμεινε εκείνος ο Κωνσταντίνος ο οποίος θα ξανασηκωθεί από τον τάφο του με το μεγάλο σπαθί, τη σπάθα την οποία χτυπούσε τους εχθρούς πάνω στα κάστρα και αυτός θα οδηγήσει στη νίκη τελικά και θα ξαναπάρουμε την πόλη. Και οι Άγιοι βοήθησαν και βοηθούν. Αλλά χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια πάντοτε όταν υπάρχει συνεργασία του ουρανού. Υπάρχει κίνια και εσύ τα χέρια σου για να σε βοηθήσει και ο Θεός. Και όπως τα κοχύλια, όταν ψοφίσουν η θάλασσα απορροφάει με το υγρό μέσα που έχει και κενούται το κοχύλι και μένει κενό και καθαρό, έτσι έμεινε 400 χρόνια και η Άγια Σοφιά, το καμάρι αυτό της Κωνσταντινούπολης, της Βασιλευούσης, της πόλης των ονείρων μας. Σήμερα, από ό,τι λένε, μπαίνουν περίπου 2.000, άλλοι λένε 3.000 Έλληνες. Είναι πιστοί και αφιερωμένοι στις ιερές παραδόσεις και ένα είδος προμάχων εκεί του ελληνισμού. Και πόσο δύσκολο είναι και το Πατριαρχείο εκεί που στέκεται. Οι ίδιοι ξέρουν και η καρδούλα τους το ξέρει πώς μέσα σε τόσα βάσανα και τόσους καημούς κρατάνε τα όνειρα όλων των γενιών, των γενεών των Ελλήνων. Και οι Τούρκοι, πάντοτε διπλωμάτες, πάντοτε άνθρωποι του συμφέροντος, όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης, τον Μπαξής ή τον Τουφέκη ακούν οι Τούρκοι, είπε. Να έχουν αλλάξει σήμερα. Κάποιοι λένε ότι θα εξευρωπαϊστούν, λέει. Πού να ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Θεός στο μέλλον. Πάντως, να ξέρουμε ότι κάποιοι αφυπνίζονται και κάποια στοιχεία μας δείχνουν ότι θα μας λυπηθεί τελικά ο Θεός και θα εκδικήσει το αίμα των Αγίων που χύθηκε σε όλες αυτές τις πατρίδες. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Η δικαιοσύνη του Θεού, διότι ο Θεός είναι αγάπη αλλά και τέλεια δικαιοσύνη, θα δούμε πώς θα ενεργήσει στο μέλλον. Δεν έχουμε περισσότερο να πούμε για σήμερα. Το θέμα ήταν δύσκολο και βαρύ. Αλλά ευχόμαστε πάντοτε
ο Άγιος Θεός να σκέπει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τους απανταχού Ορθοδόξους. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Κυρίω.